Άγγελε Δημητρόπουλε. Τι νεότερο έχουμε από την υπόθεση αυτή που δικαίως απασχολεί, φαντάζομαι, την αστυνομία? Τι νεότερο υπάρχει? Σίγουρα το νεότερο είναι αυτό το οποίο έχει δημοσιοποιηθεί. Έχει συλληφθεί ακόμα ένα πρόσωπο ηλικίας 27 ετών στην επαρχία Πάφου. Το πρόσωπο αυτό έχει ήδη προφυλακιστεί για περίοδο 8 ημερών και οι εξετάσεις συνεχίζονται. Όπως έχουμε πει, είναι μια πολύ σοβαρή και ευαίσθητη υπόθεση, εξού και το γεγονός ότι όλες οι διαδικασίες ενώπιον του δικαστηρίου γίνονται και κλεισμένων των θυρών. Και φαίνεται ότι αυτή η μη δημοσιοποίηση έχει επιφέρει αποτελέσματα, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ακόμα ένα πρόσωπο. Οι εξετάσεις συνεχίζονται. Υπάρχει αρκετός δρόμος ακόμα μέχρι να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον δικαστηρίου το πρώτο πρόσωπο το οποίο έχει συλληφθεί αρχικά για το τρίτο διάταγμα προφυλάκησης του. Να ρωτήσω κάτι, κύριε εκπρόσωπε. Το πρόσωπο που συνελήφθη ο Πακιστανός, γιατί είναι από το Πακιστάν, δεν κάνω λάθος, για την υπόθεση αυτή, προέκυψε μέσα από τα τηλεπικοινωνιακά του Αζέρου? Ναι, το πρόσωπο αυτό είναι αλλοδαπό. Αυτό που μπορώ να σας πω, κύριε Δημητρόπουλε, στο στάδιο αυτό είναι ότι το πρόσωπο έχει συλληφθεί στη βάση δικαστικού εντάλματος μετά από μαρτυρία που έχει προκύψει από διάφορες εξετάσεις που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια των ημερών όπου βρισκόταν υποκράτηση. Αντιλαμβάνεστε, αναζητούνται ο τρόπος που εργάζεται η αστυνομία σε τέτοιες υποθέσεις, αναζητεί μαρτυρία από διάφορους χώρους και άλλες επιστημονικές εξετάσεις που γίνονται, και κάτω από αυτά τα δεδομένα έχει συλληφθεί το πρόσωπο αυτό. Έχει καταλήξει η αστυνομία σε συμπέρασμα? Πρόκειται για υποψία τρομοκρατικής επίθεσης, είναι κάτι άλλο? Γιατί οι Ισραηλοί επιμένουν ότι πρόκειται για τρομοκρατία εδώ. Έχετε καταλήξει για ποια υπόθεση, τι υπόθεση ψάχνουμε? Ακόμα δεν έχουμε καταλήξει. Όπως έχουμε πει, εμείς διερευνούμε όλα τα ενδεχόμενα. Αν και αρχικά υπήρχε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτή την κατεύθυνση μόνο. Διερευνούμε, όπως έχω πει, όλα τα ενδεχόμενα. Μάλιστα. Πάμε σε μια άλλη υπόθεση τώρα. Τον ψάχνατε τον τύπο από τον Αύγουστο, το συλλάβατε τώρα, για την υπόθεση απόπειρας φόνου σε βάρος της συζύγου του. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ναι, είναι αλήθεια. Είναι μια επίσης πολύ σοβαρή υπόθεση που αφορά αντικείμενα που έχουν σχέση με βία στην οικογένεια. Ένα πρόσωπο ηλικίας 45 ετών φαίνεται να επιτέθηκε στη συμβία του. Η καταγγελία έγινε τον Αύγουστο του 2021, αλλά τα αντικείμενα τα οποία έχουν καταγγελθεί ότι διαπράττονται φαίνεται να διαπράττονται από το 2011. Ναι. Το πρόσωπο αυτό, μετά την τελευταία καταγγελία, η οποία είναι και η πιο σοβαρή, είναι μια καταγγελία που αφορά απόπειρα φόνου, πράξεις που σκοπεύουν την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, γραπτές, απειλές για φόνο και άλλα παρεμφερή σοβαρά αδικήματα, έχει γίνει καταγγελία στην αστυνομία στις 38. Ακολούθως εξασφαλίστηκε δικαστικό έντονο σύλληψης. Φαίνεται ότι ο 45χρονος αναζητήθηκε από την συγκεκριμένη ημερομηνία, δεν εντοπίστηκε. Έγινε κατοστωτό να συλληφθεί χθες το πρωί μετά από πληροφορία που είχαμε εξασφαλίσει. Και οδηγήθηκε από το δικαστηρίο που έχει προφυλακιστεί για περίοδο 8 ημερών. Παραλαμβάνω, είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Είναι υποθέσεις οι οποίες διερευνούνται από συγκεκριμένα κλιμάκια στις επαρχίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Ναι. Και γίνονται όλες εκείνες εξετάσεις να εξασφαλιστεί η μαρτυρία για τα αδικήματα που ενδεχομένως προκύψουν εναντίον του. Λοιπόν, τώρα κάτι τελευταίο, το οποίο νομίζω έχει πέσει στην αντίληψη πάρα πολλών φίλων μας. Αυτή η συνεχόμενη παρατεταμένη ιστορία με τα πυροτεχνήματα. Χθες στην Επιτροπή Περιβάλλοντος έγινε αναφορά στα πυροτεχνήματα, τα οποία βέβαια εκεί τα συνδύασαν με περιπτώσεις ναρκωτικών και με υπόκοσμο. Και μάλιστα άφησαν και αιχμές εναντίον της αστυνομίας ότι δεν εφαρμόζει τον νόμο. Είναι γεγονός, το έχετε παρατηρήσει και εσείς, ότι σε κάθε γειτονιά, μέρα νύχτα, γίνεται ο χαμός με τα πυροτεχνήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Δημητρόπουλε, το έχουμε παρατηρήσει και εμείς. Όμως πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί, γιατί οι υποθέσεις αυτές και όποιες άλλες ποινικές υποθέσεις χρειάζεται εκείνη η μαρτυρία ώστε να μπορέσουμε να οδηγήσουμε οποιοδήποτε πρόσωπο ενώπιον δικαστηρίου. Η διάρκεια των πυροτεχνημάτων που βλέπουμε καθημερινά και εμείς ήδη στην προσωπική μας ζωή διαρκούν το πολύ μέχρι 30 δευτερόλεπτα. Μέχρι την άφηξη της αστυνομίας στο σημείο δεν υπάρχει οτιδήποτε. Εκείνο που γίνεται, αναζητείται μαρτυρία από ενίκους είτε ακόμα και από το ίδιο το πρόσωπο το οποίο έχει δώσει την μαρτυρία, και πολλές φορές, μπορώ να πω στις περισσότερες φορές, δεν δίνεται εκείνη η γραφική μαρτυρία ώστε να μπορέσουμε εμείς να οδηγήσουμε οποιοδήποτε πρόσωπο ενώπιον δικαστηρίου. Περαιτέρω, το ποινικό μας σύστημα απαιτεί, όπως
Υπάρχει τέτοια μαρτυρία, αδιαμφισβήτητη, για οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί τέτοια αντικείμενα. Ναι. Οπότε το αντικείμενο αυτό θα πρέπει να εντοπιστεί. Που στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό δεν γίνεται. Υπάρχει νομοθεσία, κύριε εκπρόσωπε, για το θέμα των πυροδειγμάτων? Βεβαίως υπάρχει νομοθεσία και με αυστηρές ποινές, μπορώ να πω. Όμως το πρόβλημα αντιμετωπίζουμε είναι αυτό, κύριε Δημητρόπουλε. Εμείς ως αστυνομία, αυτό που κάνουμε και πολλές φορές το δίνουμε στη δημοσιοτήτα, πολλές κατασχέσεις τέτοιων αντικειμένων. Μπορώ να σας πω ότι χιλιάδες αντικείμενα, χιλιάδες πυροτεχνήματα και κροτίδες έχουν κατασχεθεί από την αστυνομία. Έχουν διερευνηθεί αρκετές υποθέσεις από πρόσωπα τα οποία έχουν εντοπιστεί να χρησιμοποιούν τέτοια αντικείμενα, γιατί υπήρχαν περιπτώσεις όπου η αστυνομία επ' αυτοφόρο είχε εντοπίσει και συλλάβει πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούσαν είτε κροτίδες είτε πυροτεχνήματα σε διάφορους χώρους. Μπορώ να πω ότι υπήρξαν, για παράδειγμα, το 2020 είχαν κατασχεθεί 75.000 τέτοια αντικείμενα σε μια προσπάθεια να αποσυρθούν αυτά τα επικίνδυνα αντικείμενα από την αγορά. Ναι. Τώρα, αυτό που ακούστηκε χθες στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για διασύνδεση, πιθανή διασύνδεση του οργανωμένου εγκλήματος, ναρκωτικά κτλ. Υπόκοσμος, έχει τις πληροφορίες η αστυνομία? Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες, γι' αυτό αν υπάρχουν τέτοια θέματα θα ήταν καλό να ενημερώνεται η αστυνομία. Αυτό που έχει παρατηρηθεί, κύριε Δημητρόπουλε, είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις όπου έχουν εντοπιστεί ποσότητες ναρκωτικών, είχαν εντοπιστεί μαζί με τις ποσότητες αυτές από τα πρόσωπα τα οποία τα είχαν στην κατοχή τους και ποσότητες τέτοιων αντικειμένων. Και αυτό διερευνάται η διασύνδεσή τους, γιατί να υπάρχουν, να συνδυάζονται αυτά τα δύο αντικείμενα μαζί όταν εντοπίζονται από την αστυνομία. Μάλιστα. Όχι σε όλες τις περιπτώσεις, σε κάποιες όμως περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί και αυτό. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ανδρέου. Καλή συνέχεια να έχετε. Εγώ ευχαριστώ. Τώρα, επειδή κάποιοι φίλοι μπορεί να διερωτώνται.